Επιλέγω λοιπόν. Μπρά. Επιλέγω λοιπόν να έχω κάποιους ήχους στο σκύλο μου που ακούει ο συγκεκριμένος σκύλος από μένα. Ο σκύλος σας ακούει μόνο εσάς ή μπορεί και εμένα να ακούσει άμα του κάνω αυτά τα χαρακτηριστικά. Έλα, δοκίμασε. Θα δοκιμάσω. Άρα. Τι του λέω. Περπατήστε μαζί του. Έλα αγαπή. Πάμε. Ελάτε σε μένα, ελάτε σε μένα. Απλά λαϊκά. Έλα αγάπη. Βασικά εμένα με πάει. Ξέρετε, σας είπε με λίγα λόγια. Θέλω τον παπά μου. Κατάλαβα αγάπη μου. Είστε πολύ καλή, αλλά ζει μαζί μου. Θέλω να δούμε ακόμα δύο φωτογραφίες. Ναι, εδώ οι φίλοι μας οι πρωτοεμφανιζόμενοι, τι πιστεύω να έχει τρακ. Ίζαμπελ. Ίζαμπελ. Είναι ένας σκύλος που χαϊδεύεται ελεύθερα. Ίζα μου. Ίζα. Είναι πιο σοβαρός. Ο Έντζελ είναι πιο σοβαρός. Είναι πιο σοβαρός. Πάντα οι γυναίκες μεταξύ μας είμαστε πιο παιχνιδιάρες. Ίζα είναι εξίσου υπάκοη. Ίζα δεν έχει τελειώσει τη βασική υπακοή ακόμα. Είμαστε σε μια διαδικασία που δουλεύουμε. Γιατί είναι δικός μας σκύλος, είναι σκύλος σχολής για εκτροφή μας. Είναι ένα σκύλος που δουλεύουμε τα δαγκώματα να μάθει να χρησιμοποιεί σωστά το στόμα της, χωρίς να είναι επικίνδυνο σκυλί σε καμία περίπτωση. Και μετά δουλεύουμε παράλληλα και τη βασική υπακοή. Να σας ρωτήσω και σε ποια ηλικία πρέπει ένα σκυλί να αρχίσει να εκπαιδεύεται ή αν κάποιο σκυλί αποφασίσει το αφεντικό του να το εκπαιδεύσει μετά από κάποια χρόνια, 2-3 χρόνια, έχει προοπτικές να αλλάξει συμπεριφορά. Να το θέσω λίγο διαφορετικά. Από τη στιγμή που γεννιέται ένα σκύλος μέχρι 5 μηνών, που έχουμε ηλικία φοβίας και οδοντοφυΐας, είναι η καλύτερη ηλικία για να κοινωνικοποιήσω το σκύλο μου. Αυτό πρέπει να γίνεται δωρεάν κανονικά από όλο τον κόσμο, από όλους τους συναδέλφους. Δεν πρέπει να παίρνουμε χρήματα γι' αυτό. Σε αυτή την ηλικία ο εγκέφαλός του δεν μπορεί να συλλάβει πολλά νοήματα και ενώ βλέπουμε ότι λειτουργεί, αν παίξουμε λιχουδιές και άλλες χαζομάρες τέλος πάντων, ο σκύλος δείχνει ότι μπορεί να λειτουργήσει, αλλά πραγματικά αργότερα δημιουργούνται προβλήματα. Εγώ αν έχω ένα σκύλο και ειδικά μικρό, που είναι εύκολο, βολέψιμο, μπορώ να το εκπαιδεύσω χωρίς τη βοήθεια ειδικού. Εννοείται. Εκπαιδευτής του σκύλου δεν είναι ο ειδικός μου, είναι οποιοδήποτε. Μελετώντας, πώς γίνεται. Θα σας πω το εξής. Από το αποτέλεσμα αντιλαμβάνεται κανείς τι έχει συμβεί. Δηλαδή, δεν μπορείτε να γίνετε χειρουργός, γιατρός εσείς, μόνο και μόνο από τα επιστημονικά βιβλία. Πρέπει στην πράξη να δουλέψετε με πάρα πολλά σκυλιά για να έχετε αποτέλεσμα. Ναι, ο σκύλος εκπαιδεύεται μετά τους 6 μήνες της ζωής του, σε βασική υπακοή. Αλλά η ρύση δεν μπορείς να εκπαιδεύσεις έναν μεγάλο σκύλο σε καινούργια κόλπα είναι χαζή. Δεν ισχύει. Είναι θέμα ράτσας περισσότερο. Είναι θέμα χρόνου. Χρόνο και πόσο χρόνο και τι εμπειρία έχει εκπαιδευτείς για να δουλέψει με ένα σκύλο. Επειδή είμαστε και άνθρωποι που παρακολουθούμε τις εξελίξεις και την επικαιρότητα, να σας παρουσιάσουμε ακόμα δύο τελευταίες φωτογραφίες, να μας πείτε ποιο σκύλο θα διαλέγατε για τον κύριο Βενιζέλο και για τον κύριο Παπανδρέου. Αυτό είναι πρόκληση. Βεβαίως. Για να δούμε λοιπόν. Ο κύριος Παπανδρέου. Επιλέγω για τον κύριο Παπανδρέου έναν γερμανικό βιμενικό, γκρι. Είναι σαν τα σκυλιά που συνήθως έχει η ελληνική αστυνομία και το λιμενικό. Όχι, είναι γκρι γερμανικός βιμενικός, ένας εκπληκτικός σκύλος, εργασιακός σκύλος, συνοδεύει εύκολα τον κύριο Παπανδρέου στο ποδήλατό του και τον προστατεύει από κακόβουλες πράξεις όπου και αν προέρχονται αυτές. Δαγκώνει δηλαδή. Όπως τον κύριο Βενιζέλο για παράδειγμα. Πρέπει ναι, από οποιονδήποτε. Στον κύριο Βενιζέλο. Στον κύριο Βενιζέλο. Επιλέγω λοιπόν. Είναι εκπληκτική φωτογραφία. Καταπληκτική. Επιλέγω έναν μεγάλο δανό του ενός ή του άλλου. Που είναι προστατευτικό στο κουτάβι του. Αυτό που κάνει με το κουτάβι είναι προστασία και τίποτα παραπάνω. Είναι ένας εκπληκτικός σκύλος, ήρεμη δύναμη, μεγαλόσωμος, θέλει ισχυρό ηγέτη και προστατεύει το κουτάβι του με τον τρόπο που βλέπετε. Αν δει κάποιον με ποδήλατο, τον παίρνει στο κυνήγι. Όχι, είναι εκπαιδευμένος από εμάς για να μην το παίρνει. Εντάξει. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Γιάννη Γεωργιάδη. Να είστε καλά. Και εσάς, κύριε Θεοδωρή. Και είστε και πολύ τηλεοπτικός. Τα λέτε πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ήταν μεγάλη μας χαρά που υποδεχτήκαμε και φιλοξενήσαμε την Ίζη και τον Έντζο. Σας ευχαριστούμε εκ μέρους. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις, φίλοι μου, και επιστρέφουμε σε λίγο.